με περιορισμό των ποσοτήτων που διατίθενται για την άρδευση και την οδηγία για περιορισμό των νέων καλλιεργειών εν ώψη καλοκαιριού, επιχειρεί ο Δήμο Βιάννου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη λειψιδρία που στην περιοχή εντοπίζεται να είναι τουλάχιστον ανησυχητικό. Ήδη οι ποσότητε τη βροχόπτωση στο Δήμο μα έχουν μειωθεί κατά 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά που ήταν και εκεί κακά τα πράγματα, ενώ έχουμε και πτώση του υδροφόρου ορίζοντα τουλάχιστον 10 μέτρα. Αυτό επιβάλλει τη λήψη εκτάκτων μέτρων. Με ποσότητε νερού που έχουν μειωθεί κατά 20% σε σχέση με πέρυσι και με πτώση του υδροφόρου ορίζοντα κατά 10 περίπου μέτρα, οι αποφάσει αυτέ στη Βιάνο έρχονται ω μονόδρομο, όπω είπε ο Παύλο Μπαρητάκη, την ώρα που και σε άλλε περιοχέ του νησιού δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν αντίστοιχα μέτρα. Εγώ συνιστώ στου καταναλωτέ, στου αγρότε μα, να κάνουν με πολύ μεγάλη προσοχή χρήση του νερού. Οι ποσότητες δεν είναι ανεξέλεκτε. Εμεί έχουμε ήδη από παλιά το έχουμε εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Φωνάζουμε και προτρέπουμε ο κόσμο να μην σε εμά το καλοκαίρι. Εξετάζουμε κάθε δυνατό μέτρο για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στι ανάγκε που φαίνεται να είναι και για ακόμα ένα καλοκαίρι αυξημένε. Σε αντίστοιχη προτροπή για τη μείωση καλοκαιρινών καλλιεργειών, προχώρησε και ο πρόεδρο του ΤΟΕΒΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Και το νερό καταναλώνει αλλά το καταναλώνει χωρίς λόγο. Γιατί δεν έχει κέρδος από τα καλοκαιρινά προϊόντα, για τα κυπευτικά. Προσέχουμε για να έχουμε το νερό για να ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν. Έτσι και φέτο, με τα μέτρα που έχουμε πάρει, έχουμε μείνει στα 9.200 αυτή τη στιγμή. 9.200.000 κυβικά που σημαίνει ότι μας φτάνει το νερό να τελειώσει η χρονιά. Κι αν όλα μαρτυρούν ότι μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε δήμους που έχουν μεγάλο εύρος αγροτικών καλλιεργιών, την ίδια ώρα και στους τουριστικούς δήμους, ο πολλαπλασιασμός του πληθυσμού το καλοκαίρι επίσης προβληματίζει ως προς την επάρκεια νερού. Ο Δήμος Ηρακλείου θα πάρει η ΔΕΙΑΙ, θα πάει πλήρως στα 3 με 4 εκατομμύρια το καλοκαίρι, που ήταν αυτό το νερό που μας έλειπε αλλά είναι μια οριακή, είναι οριακό το νερό και μην ξεχνάμε ότι φέτος θα είναι πάλι μια καλή πολύ καλή σεζόν τουριστικά. Οπότε αυτό σημαίνει και μεγάλε καταναλώσει. Στο Ηράκλειο, από ό,τι υπολογίζουμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία, έχουμε πολλές, πολλές, πάρα πολλέ βραχυχρόνιες μισθώσει. Την αναγκαιότητα να ληφθούν έκτακτα μέτρα είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και ο Δήμο Ηρακλείου, με τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑΗ να σχολιάζει ότι πλέον ανεξάρτητα από το αν οι ποσότητε νερού ανησυχούν λιγότερο ή περισσότερο κάποιε χρονιέ, κάποιε περιοχέ. Η ορθή διαχείριση του νερού από τους πολίτες ούτως ή άλλως θα πρέπει να είναι αναγκαιότητα. Τα ποτίσματα, τα καθαρίσματα, τα όχι με λάστιχα τέτοια πράγματα, το, το, αυτοκίνητα, αυτές είναι οι καταναλώσεις οι οποίες είναι, ε, πρέπει να σταματήσουν. Έτσι πρέπει να σταματήσουν, ανεξαρτήτως αν έχουμε νόσο να αποσελέμει ή δεν έχουμε νόσο να αποσελέμει. Γι' αυτό αναζητούμε λύσεις πέρα από τις συμβατικές, δηλαδή... Την καλύτερη διαχείριση, τα νέα συστήματα που εγκαθίστανται αυτή τη στιγμή και στην ίδρυυση, αλλά και που μελετούμε να εγκαταστήσουμε και στην άδρευση. Πάντω, προ αυτή την κατεύθυνση, όπω τόνισε ο κ. Βουρεξάκη, κινήθηκε και το τεράστιο έργο τη αντικατάσταση δικτύων ίδρυυση στο Εράκλειο, μέσω του οποίου ήδη εξασφαλίζονται προ χρήση μεγαλύτερε ποσότητε νερού που στο παρελθόν χάνονταν ω διαρροέ. Ήδη χάνονται λιγότερα νερά και προσδοκούμε ότι θα χάσουν και άλλα πάντα. Θα πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να το πείτε και εσεί ένα παραπάνω: οι δημότε πρέπει να βοηθάνε. Όχι να κάνει, σαν ο δημότη να έχει τη συνείδηση να ποτίσει, να κάνει. Δεν λέμε να μην ποτίζουν, δεν μπορούμε να πούμε μην τα κάνετε. Το πλήσιμο σα Οι παλιέ γυναίκε, ειδικά ξέρετε, όλοι πια είναι το λάσικο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν.